Λοιπόν, είχαμε αυτήν την έκτακτη συνεδρίαση το πρωί του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας με τη Δέσποινα Βλεπάκη. Θα σταθούμε σε όσα αποφασίστηκαν και σε όσα συζητήθηκαν. Πάνω από 2 ώρες διήρκησε λοιπόν αυτή η συνεδρίαση. Είχε ως στόχο την επικυρωποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που ήδη υπάρχει στα πλαίσια τη θωράκισης της χώρας. Τι λένε οι επιστήμονες? Ότι είναι πιθανόν τις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες, με βάση στατιστικά μοντέλα, να υπάρξει και εδώ κάποιο κρούσμα κορονοϊού. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, μέχρι αυτή την ώρα 29 δείγματα έχουν ελεγχθεί και ήταν όλα αρνητικά. Μάλιστα, τα 28 από αυτά χαρακτηρίζονται ψευτοδείγματα. Και μόνο ένα στην πραγματικότητα ήταν ύποπτο κρούσμα κορονοϊού. Πρόκειται για την περίπτωση στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και αυτό αρνητικό. Φαίνεται ότι είμαστε όλοι λίγο παραπάνω ανήσυχοι από όσα βλέπουμε. Και ακόμη και ο κόσμος σπέβδει να ενημερώσει και να εξεταστεί. Η χώρα έχει θωρακιστεί πάντως. Εκτός από το Ινστιτούτο Παστέρ, που εδώ και μέρες λέμε ότι πραγματοποιεί τους ειδικούς ελέγχους, τώρα υπάρχει και το ειδικό εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Να σου πω τέλος ότι συνιστούν ψυχραιμία και για έναν ακόμα λόγο που τα είπατε και πριν με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Χαραμίδη. Έχει χαμηλή θνητότητα σε σχέση με την υψηλή διασπορά του. Συγκεκριμένα το 98% των ασθενών θεραπεύει. Μάλιστα, άρα μόνο ένα 2% έρχεται αντιμέτωπο με τις τραγικές συνέπειες αυτού του ιού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.